Στα νέα επεισόδια της σειράς έρχονται απίστευτες εξελίξεις, με 7 νέες ιστορίες να έρχονται στο προσκήνιο. Σε ένα επεισόδιο από αυτά, το οποίο θα είναι το 144, θα ανοίξουν οι νέες ιστορίες που είπαμε. Και μάλιστα σε πολλά μέτωπα. Θα δούμε την εξομολόγηση της Εύας, την Ειρήνη να το σκάει από το σπίτι, μια νέα άφιξη ως γραμματέας του Ισίδωρου, την αγορά του Ελαιών από την Ιουλία, την παιδοψυχολόγο να προτείνει στο Μάνο και τη Μαρίνα να πούνε την αλήθεια στην Αγγελική και μια νέα έκπληξη που περιμένει τους Βρετάκους. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Η Εύα εξομολογείται στην Αντιγόνη πως αν είναι και πάλι έγκυος δεν θα κάνει έκτρωση αυτή τη φορά. Η Ειρήνη τελικά μαζεύει κάποια ρούχα και τα προσωπικά της αντικείμενα και το σκάει από το σπίτι. Όταν το μαθαίνει ο Λεωνίδας, φοβάται πως ο Δημοσθένης θα ξεσπάσει πάνω του. Ο Αποστόλης συστήνει στον Ισίδωρο τη Ρένα Δραγουμάνου, τη νέα του γραμματέα, ενώ ο Αλέξης προετοιμάζεται για να σκοτώσει την Αθηνά. Αλλά η Μυρτάλη τον σταματάει γιατί φοβάται πως θα υπάρξουν παράπλευρες απώλειες. Η Ιουλία υπογράφει με τον Δημοσθένη την αγοραπολισία και έχει πλέον τον Ελαιώνα στα χέρια της. Η παιδοψυχολόγος λέει στη Μαρίνα και στο Μάγο πως η Αγγελική πρέπει να μάθει την αλήθεια σύντομα. Μας είπε πως η ενημέρωση του παιδιού είναι προτιμότερο να γίνεται σε μικρή ηλικία, με ένα απλό και ήρεμο τρόπο. Θα το συζητήσουμε, θα τις λύσουμε τις απορίες και πραγματικότητα θα ενσωματωθεί στην προσωπικότητά της. Πριν κλείσει τα 10, πρέπει να της το έχουμε πει. Μετά μπαίνει στην εφηβεία και τα πράγματα θα είναι ζόρικα ούτως ή άλλως. Ο Δημοσένης και η Ασπασία μαθαίνουν πως η Ειρήνη έχει να πάει σχολείο 4 μέρες. Μπαίνουν στο δωμάτιό της και το βλέπουν ακατάστατο. Η Ασπασία ανοίγει την ντουλάπα και την βλέπει άδεια. Την ίδια ώρα η Μαρίνα είναι σαν να είδε φάντασμα. Βγάζει από την τσέπη της και δείχνει στο Μάνο το τεστ εγκυμοσύνης. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!